Σε ναυάγιο οδηγείται η τηλεοπτική αναμέτρηση Σαμαρά Τσίπρα, ενώ κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα. Την ίδια ώρα κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση όσο πλησιάζει 17η Ιουνίου, με τους πολιτικούς αρχηγούς να ανεβάζουν τους τόνους στις καθημερινές τους ομιλίες. Σε ναυάγιο οδηγείται η τηλεοπτική αναμέτρηση Σαμαρά Τσίπρα, ενώ κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα, με τα δύο κόμματα να εμένουν στη διεξαγωγή του, αλλά να αλληλοκατηγορούνται ότι αθετήθηκαν οι όροι που είχαν αποδεχτεί. Πλέον εναπόκειται στα ίδια τα κόμματα να αποφασίσουν ποια μορφή τηλεσυζήτησης θα οργανώσουν, δήλωσε χθες ο Υπηρεσιακός Υπουργός Εσωτερικών Αντώνης Μανιτάκης μετά τη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών. Δεν υπέγραψα συνέχιση του μνημονίου, υπέγραψα την αλλαγή του, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς στη διαδικτυακή εκπομπή «Η Νίκος» του Νίκου Χατζηνικολάου, όπου απάντησε σε ερωτήσεις πολιτών. Σήμερα ο κύριος Σαμαράς επισκέπτεται την Πέλα, την Ημαθία και την Πιερία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενώ το βράδυ θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης. Χθες, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του κόμματός τους στους εκπροσώπους της G20 στο Ζάπιο, τόνισε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αύξηση των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά μία μονάδα κάθε χρόνο, ενώ χρησιμοποίησε αρχαιοελληνικούς όρους για να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Αν θέλαμε να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός τα τελευταία 2,5 χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Θα ξέρετε, φαντάζομαι, την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Η τραγωδία εμπεριέχει την Ήβρη, την έμεση, την τιμωρία και την κάθαρση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τα Προεδρία Διδασκόντων ΑΕΤΕΗ και Ελλήνων Ερευνητών και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση για τον αθλητισμό. Ούτε η τυφλή λογική της μονομερούς καταγγελίας των πειραματισμών του παιχνιδιού με τη φωτιά οδηγεί πουθενά, ούτε η δεξιά παροχολογία που δεν θυμάται πώς παρεδόθη η χώρα τον Οκτώβριο του 2009 οδηγεί πουθενά. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι δεν έχουμε δέσμευση από το μνημόνιο, ούτε έχουμε βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή μας, έχοντας υποχρεωθεί στους στοκογλύφους, τόνισε χθες ο Πάνος Καμένος κατά την ομιλία του στη συνδιάσκεψη του κόμματός του για την οικονομία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης θα έχει συνάντηση με την ΠΟΣΔΕΠ, την ΟΣΕΠΤΕΗ και την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών στα γραφεία του κόμματος. Ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι θα σωθεί με τα ίδια του τα χέρια. Καμία κυβέρνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να τον σώσει και αυτή η θέση ξεχωρίζει το κουκουέ από τα άλλα κόμματα, υπογράμμισε η Αλέκα Παπαρίγα σε ανοιχτή συγκέντρωση χθες στη Νέα Σμύρνη. Απόψε μιλά στο Κερατσίνη. Πιστεύουμε ότι θα βρεθούμε πολύ γρήγορα σε μια πολύ πιο ολοκληρωμένη και συλλογική εκτίμηση, που δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σαν τον οπορτουνισμό μέσα στο εργατικό και στο λαϊκό κίνημα, αλλά σαν το χώρο που δυστυχώς, λέμε εμείς, θα γεννήσει τη νέα σοσιαλδημοκρατία. Ένα ΠΑΣΟΚ δηλαδή στη θέση του ΠΑΣΟΚ. Επίθεση στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαδικασία προσέγγισης των δύο ανδρών με στόχο την ένταξη του Προέδρου του Λαού στη Νέα Δημοκρατία, εξαπέλυσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης μιλώντας χθες στη διαδικτυακή τηλεόραση του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Έχω απεδέχθει το τηλεφώνημα του κυρίου Σαμαρά. Πήγα, αλλά ο άνθρωπος είναι μπαμπέσης. Δεν μπορούσα να κάνω δουλειά με έναν μπαμπέση. Δηλαδή την ώρα που συζητάγαμε εμείς, από κάτω έπαιρνε πολιτευτές και έβγαζε και επίσημες ανακοινώσεις. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: ρε, πόσο σοβαρό είναι. Μιλάμε εμείς οι δύο και δουλεύεις από κάτω. Δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.